δεν άλλαξε τίποτα από αυτά τα οποία φοβόσασταν και λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στη συχνότητα του 984. Μα δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Με προβλήματα με τα μαθήματα, εκπαιδευτικοί οι οποίοι νοσούν, παιδιά τα οποία νοσούν, αυτό το 50-1 δεν ξέρω τι στην ευχή γίνεται, άλλοι γονείς οι οποίοι δεν στέλνουν τα παιδιά στα σχολεία και λένε ότι μα γιατί να πας να κολλήσεις σιγά και τι γίνεται αυτή την ώρα. Δηλαδή ένας φαύλος κύκλος, ναι. Κυρία Γιουργεράκη, ναι, είναι όπως τα λέτε. Είναι τόσο προβλέψιμα αυτά τα πράγματα που δεν νομίζω ότι σε οποιαδήποτε πρόβληψη να κάνουμε θα πέσουμε έξω. Έχουμε αποφασίσει, έχουμε καταλάβει, έχουμε κατανοήσει ότι δεν είναι διατεθειμένοι όλοι αυτοί που θα έπρεπε να ενδιαφερθούν και να χύψουν πάνω από τα προβλήματα της εκπαίδευσης αυτά τα δύο χρόνια να κάνουν το παραμικρό. Έχουν αφήσει τη μοίρα τους τα πράγματα να κυλάνε και όπου πάει. Αυτό κάνουν. Αυτό ακριβώς γίνεται. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και προσπαθούμε εμείς να διαχειριστούμε τα κομμάτια μας ουσιαστικά, εκπαιδευτική, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, τα παιδιά και όσοι εμπλέκονται μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς με αποτελέσματα τα οποία δεν είναι πάντα τα επιθυμητά και φτάνουν σε ένα σημείο να αρχίσει να χάνει το έλεγχος. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα μπορεί να πάει παρακάτω αυτή τη στιγμή τα πράγματα έτσι όπως είναι. Πρέπει να ηρεμήσουν τα πράγματα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι στο στόχο που είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά να καταλάβουν ότι έχουν απόλυτο δίκιο, είμαστε μαζί τους πραγματικά, αλλά με κλειστά σχολεία δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη και δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις. Θα πρέπει να ανοίξει τα σχολεία και θα πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να κουβεντιάσουμε για να δούμε τι θα κάνουμε για να πάμε παρακάτω. Όλα ναι, αλλά πρωτίστως αυτό πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο φαίνεται να είναι μονοθεματικό, βλέπει αποκλειστικά και μόνο πώς θα γίνει η μονομαχία των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα υπόλοιπα τα αφήνει στην τύχη τους και για το πώς θα λειτουργήσουν και για τις γνώσεις που θα πρέπει να πάρουν τα παιδιά. Να σας πω κάτι και δεν είναι μόνο Κεραμέως και η προχθεσινή το ίδιο ήταν και η χθεσινή το ίδιο ήταν, ναι. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει αυτά τα δύο χρόνια με την κυρία Κεραμέως και τον Γεράκη νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Και η καλύτερη υπηρεσία που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή και για να υπάρξει μια αλλαγή του κλίματος και να μπούμε σε μια διαδικασία να αρχίσουμε να βρίσκουμε λύσεις στα πράγματα για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω, θα πρέπει η κυρία Κεραμέως να παραιτηθεί σήμερα κιόλας. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που το λέω, αλλά νομίζω ότι έχει εξαντληθεί πια αυτό το πράγμα. Αυτή η αιμονή να παραμένει εκεί πέρα ένας άνθρωπος που έχει διαλύσει οποιαδήποτε έννοια δημόσιου σχολείου θα πρέπει να τελειώσει. Έτσι, είναι η ώρα να πάει να κάνει κάτι άλλο, να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Δεν είναι η δουλειά της αυτή. Δοκιμάστηκε, έχει κάνει αυτή τη στιγμή δύο χρόνια, έχει ξεσηκώσει τους πάντες και τα πάντα μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ένα σύμμαχο δεν έχει, ένα άνθρωπο που να πει αυτή τη στιγμή μέσα ότι ναι, γίνονται πράγματα, έκανε πέντε σωστά πράγματα, δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι είναι η ώρα να αλλάξει πλέον η ηγεσία εκεί πέρα για να δούμε και τι θα κάνουμε, κυρία Ραγκυρά, και αν θα βρούμε λύσεις. Διαλύει το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι το είπατε. Ναι, ακριβώς έτσι είναι, κύριε Δουλγεράκη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ζούμε μια καταστάση πρωτόγνωρη μέσα στη σχολή αυτή τη στιγμή. Με εκπαιδευτικούς οι οποίοι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με αντικαταθλιπτικά θα είμαστε λίγο όλοι, που καλούμαστε να κάνουμε χιλιάδες πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να τα κάνουμε όλα αυτά. Με παιδιά τα οποία έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους πια. Μια κατάσταση τραγική, μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω από πού να αρχίσει, πού να τελειώσει, από πού να την πιάσει, για να την πας λίγο παρακάτω. Πραγματικά δηλαδή ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές, οι οποίες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει για πολύ αυτό το πράγμα. Με πολύ κακή ψυχολογία επίσης και τα παιδιά και εσείς από την κοινωνία. Δεν φαντάζεστε, κύριε Βουγγεράκη. Δεν μπορεί να το ζήσει κανείς αυτό το πράγμα αν δεν το καταλάβει από τα μέσα. Δεν μπορεί να το κατανοήσει αν δεν το ζήσει από τα μέσα. Διάβαζα και την ανάρτηση ενός συναδέλφου σας, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ, την ανάρτηση του Παναγιώτη του Ασημακόπουλου. Είναι καθηγητής θεολόγος στο πειραματικό, διδάκτορ θεολογίας και γράφει στην ανάρτησή του. Αφορά τα σχολεία και γι' αυτό το διαβάζω. Αυτές τις ημέρες που επιστρέψαμε στο σχολείο γίνεται κάτι που δεν το έχω ξανασυναντήσει. Σε κάθε τμήμα που μπαίνω για πρώτη φορά για το νέο έτος φωνάζω «Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία, δύναμη, χαρά και κέφι». Ρωτάω πώς περάσατε παιδιά τις διακοπές και αρχίζω τα πειράγματα και τα αστεία για να φτιάξουμε κλίμα. Η αντίδραση είναι από κατήφια έως το πολύ υποτονικές αντιδράσεις. Λέω, τυχαίο θα είναι. Και πάω στο επόμενο τμήμα. Δυστυχώς 4 ημέρες τώρα η ίδια εικόνα. Σήμερα λοιπόν δεν κρατήθηκα και το συζήτησα με τα τμήματά μου. Τα παιδιά το παραδέχθηκαν. Δεν είναι η πίεση από τα μαθήματα και τις επερχόμενες πανελληνίες. Είναι όλη αυτή η καθημερινή μαυρίλα που τα έχει πάρει από κάτω. Νομίζω ότι... Δεν διαβάζω όλο το μήνυμα, αλλά είναι αυτό που περιγράφετε και εσείς. Και δεν είναι σήμερα, είναι δύο χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Δύο χρόνια η οποία χειροτερεύει και πάει. Με παιδιά τα οποία πλέον ανθρώπους στην κοινωνία γενικότερα που δεν μπορεί να δει ένα φως στο τούνελ. Δεν βλέπει τίποτα μπροστά της παρά μόνο, όπως λέτε, μαυρίλα.
μιζέρια, κακομοιριά και μια κατάσταση η οποία. Δηλαδή η γενιά των 16άριδων και των 18άριδων, τι στην ευχή θα γίνει. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει και δυστυχώς δεν υπάρχει ένας προσανατολισμός και τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί πάνε σχολείο. Αν θέλουν πια να πάνε στο σχολείο, δηλαδή αυτό που εμείς, εσείς, ακόμα παλαιότεροι λέγαμε το σχολείο, η μόρφωση που ζητούσαμε να το κάνουμε, σήμερα τα παιδιά μας το βλέπουν τελείως διαφορετικά. Γιατί στην ευχή έχουμε περάσει, διαχρονικό είναι αυτό έτσι για να φτάσουμε στο εδώ σήμερα, γιατί φτάσαμε εκεί και γιατί γίνονται αυτές οι σκέψεις από τα παιδιά. Μας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Ριγάκη. Πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Ριγάκη, συμφωνώ. Λοιπόν. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να την κάνουμε, κύριε Ριγάκη. Πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Δεν μπορεί να συζητήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί αυτές τις γενιές να φύγουν χωρίς να αφήσουν ένα αποτύπωμα. Γιατί ουσιαστικά αυτό γίνεται. Γενιές οι οποίες θα φύγουν στην αφάνεια. Δηλαδή, αόρατες γενιές είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό δημιουργούμε. Το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να συζητήσει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση, να ανοίξει χθες η συζήτηση αυτή. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα, εγώ το λέω καιρό τώρα, δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτά που ζούμε σήμερα με την πανδημία, είναι η επόμενη μέρα. Δεν είναι το ότι θα αφήσει στα σχολεία η πανδημία και θα μείνει, θα αφήσει τα παιδιά σε αυτές τις γενιές, οι οποίες είναι καταστραμμένες γενιές δύο χρόνια τώρα. Φαντάζεστε, η σημερινή τρίτη ηλικίου έχει ζήσει από την πρώτη ηλικίου αυτή τη διαδικασία τη πανδημία και όλα αυτά που έχει φέρει. Και όλα αυτά που έχουν ζήσει τα παιδιά αυτά. Έτσι, γιατί εδώ δύο χρόνια τώρα έχουμε κλείσει σχεδόν ένα χρόνο τα σχολεία, κύριε Βουγγεράκη. Πουθενά στην Ευρώπη δεν έκλεισαν τα σχολεία. Πουθενά. Τι θα προτείνατε να γίνει για αυτά τα παιδιά, 16άριδες, 17άριδες, 18άριδες, τα παιδιά που βρεθήκανε μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση που διαμορφώνουν ένα άλλο χαρακτήρα, που προσπαθούν να βρουν τα όρια τους, η εφηβεία που ψάχνονται, κάνουν, δείχνουν, τι θα προτείνατε, ποια είναι η πρότασή σας? Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη, Γεωργία. Τα έχουμε πει, πρέπει να σταθούν επιτροπές με ειδικούς ανθρώπους, από ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, και να κάνουμε να εκπονήσουμε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα και για το πώς θα επανέλθουν αυτά τα παιδιά σε μια κανονικότητα. Έτσι, όλη η κοινωνία θα πρέπει να ενσκύψει πάνω αυτό το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή και αυτό που έχει αφήσει αυτή τη στιγμή η πανδημία και όλη αυτή η διαχείριση που έχει γίνει είναι αυτά τα παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα φτιάξουν. Δεν ξέρω αυτά που έχουν τα αποτυπώματα που έχουν μείνει στα παιδιά από όλα αυτά που έχουν ζήσει έτσι, αυτή τη διετία, αν πραγματικά θα μπορέσουν να φτιάξουν ποτέ ολοκληρωτικά. Έτσι, αυτό θα πρέπει να δούμε. Ζούμε ό,τι ζουν αυτά τα παιδιά. Ειδικά η σημερινή τρίτη λυκείου, ας πούμε, που έχει ζήσει από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο λύκειο όλη αυτή την παράνοια. Και επιμένουμε ακόμα, έχουμε μια ηγεσία αυτού του Υπουργείου που επιμένει για τράπεζες θεμάτων, για ελάχιστες βάσεις αγωγής. Τιμωρεί τα παιδιά, τα εκδικείται. Ποιον εκδικείται ακριβώς? Ποιον θέλει να εκδικηθεί? Αυτό που έγινε με τράπεζα θεμάτων πέρυσι, αυτό που, με την ελάχιστη βάση αγωγής, αυτά που έρχονται με τράπεζες θεμάτων φέτος. Θα μείνουν ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, δεν θα πάρουν απολυτήριο καν, κυρία Δουγκεράκη. Χτυπημένες γενιές. Ποιον ακριβώς εκδικούνται, ποιον, τα παιδιά μας? Τι θέλουν να κάνουν? Γιατί μόνο οι εκδικητικά μπορεί να το δει κάποιος ότι λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνω. Εντάξει, θέλουν να το τελειώσουν το δημοσιογραφείο, τελειώσουν. Ας το κάνουμε με λίγο τάκ τουλάχιστον. Ας κρατήσουν λίγο τα προσχήματα. Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα σήμερα, κύριε Δουγκεράκη. Τελειώνοντας το σχολείο, είναι τι γνώσεις έχουν αυτά τα παιδιά. Πώς έχουν προχωρήσει αυτά τα παιδιά. Θυμάστε τι γινόταν με την εκπαίδευση, κύριε Δουγκεράκη, που ήταν η επανάσταση του 21ου αιώνα. Και αυτή τη στιγμή έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό το πράγμα ήταν η απόλυτη καταστροφή της γνώσης, η απόλυτη καταστροφή της εκπαίδευσης. Τίποτα. Αυτή τη στιγμή και η τηλεκπαίδευση στα σχολεία που γίνεται σήμερα, από τους ανθρώπους που κάνουν τηλεκπαίδευση, δεν μπαίνουν τα παιδιά πια. Δεν μπαίνουν. Μπαίνουν 3-4 παιδιά και αυτά δεν είναι αλλού. Δεν μπαίνουν απολύτως τίποτα. Μα και στην τάξη που είναι αλλού είναι. Εντάξει, τι να συζητάμε τώρα για λογιαγίνη. Είναι, σας λέω, μια κουβέντα η οποία δεν έχει τέλος. Είναι η μεγάλη κουβέντα που θα έπρεπε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα και θα πρέπει όλη η κοινωνία αυτή να αρχίσει τώρα αυτό το πρόβλημα για να δούμε πώς θα βρούμε λύση. Γι' αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό που μένει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη για σας.